την άμεση προκήρυξη των κενών θέσεων των γιατρών της πρώτης γραμμής, μεταξύ των οποίων παθολόγων και πνευμονολόγων, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ποια θα είναι τα κίνητρα που θα δοθούν, επιχειρεί το Υπουργείο Υγείας να σταματήσει την ακατάσχετη αιμορραγία στο Ρεθμιώτικο Νοσοκομείο, η λειτουργία του οποίου κλειδονίζεται έπειτα και από τις μαζικές παρετήσεις γιατρών του. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, στις 2,5 ώρες που παρέμεινε στο Ίδρυμα, ζήτησε από τους εργαζόμενους να τις απαριθμίσουν ένα προς ένα τα προβλήματα, ώστε, όπως είπε, να εξετάσει τις λύσεις που μπορούν άμεσα να δρομολογηθούν. Σε αυτή την ηλικία έχω ζήσει το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της ζωής μου, περισσότερο από το σπίτι μου, και αναγκάστηκα και την εγκατέλειψα. Γιατί βλέπω το τείχος. Και αν συνεχίσετε έτσι, τείχος θα είναι. Διότι αυτά που λέτε δεν είναι κίνητρα, είναι αντικίνητρα. Συγκεκριμένα για την παθολογική θα γίνουν προκηρύξεις, θα ανακοινωθούν οι θέσεις όλες του νοσοκομείου τον Ιανουάριο και η προκήρυξη θα γίνει Φεβρουάριο με την καινούργια πλατφόρμα και οι κρίσεις θα γίνουν εδώ στο νοσοκομείο. Μεταφέρονται οι κρίσεις, δηλαδή αποφασίζει το κάθε νοσοκομείο για τους γιατρούς του. Και ενώ το νοσοκομείο βρέθηκε από το πρωί σε αστυνομικό κλειό με μια μικρή ομάδα διαδηλωτών να έχει αναρτήσει πανό και να φωνάζει συνθήματα στην κεντρική πύλη, στο αμφιθέατρο γιατροί και νοσηλευτές εξηγούσαν ακόμα και σε υψηλούς τόνους στη Μίνα Γκάκα πως το βασικό κίνητρο για να παραμείνει ζωντανό το νοσηλευτικό ίδρυμα είναι να δοθούν χρήματα. Εδώ και 4 χρόνια φωνάζουμε κάντε κάτι, γιατί από τότε είχαμε προειδοποιήσει για αυτά που ζούμε τώρα. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε από κανένα, με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση, η οποία είναι πιο υποβαθμισμένη και έχουμε ζήσει ποτέ. Όλο το θέμα στο Υπουργείο Υγείας είναι το οικονομικό γύρο Υπουργείο. Δηλαδή το Υπουργείο πρέπει να κάτσει να σταθεί στο οικονομικό. Πώς θα αξίσει, δηλαδή το προσωπικό και οι γιατροί έχουμε κουραστεί, λόγω είναι το οικονομικό, δεν έρθει κανείς. Δηλαδή όταν ο γιατρός ή ο νοσηλευτής θέλει να νοικιάσει στο Ρέθυμνο, θέλει 700 ευρώ νίκη. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας που βλέπει με θετική ματιά τη δημιουργία νέου νοσοκομείου, παρότι αυτό δεν έχει ακόμα οριμάσει, ανακοίνωσε την εξασφάλιση 7 εκατομμυρίων ευρώ για τη νέα επέκταση του Ιδρύματος από την πλευρά της ψυχιατρικής κλινικής, ώστε να ανασάνουν και να αναβαθμιστούν οι υπάρχουσες υποδομές. Έχουμε δώσει ήδη μια μελέτη για μια νέα πτέρυγα. Και με το που θα έχουμε τη μελέτη, εφόσον η μελέτη δοθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2023, θα μπορούμε να βάλουμε μπρος με το ΤΑΙΠΕΤ και το Ταμείο Ανάκαμψης και έχουμε βάλει στην άκρη 7 εκατομμύρια για αυτή την καινούργια πτέρυγα. Όλες αυτές είναι παρεμβάσεις οι οποίες θα αφορούν το επόμενο μέσο διάστημα και ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες που έχουμε ξεκινήσει εδώ και περίπου 2 χρόνια, προκειμένου να γίνει και το νέο νοσοκομείο στην πανεπιστημιακή έκταση του Γάλλου.